Έχω τουλάχιστον 15-20 φίλους οι οποίοι δουλεύουν από το σπίτι κανονικά στις επιχειρήσεις τους, αλλά από το σπίτι. Έχει μεταφερθεί το γραφείο. Στο σπίτι. Στο σπίτι. Θα το καταφέρουμε αυτό, μπορούμε. Θα το καταφέρουμε. Θα το καταφέρουμε γιατί ακριβώς προετοιμαζόμαστε για τον φόρτο που θα υπάρξει στο δίκτυο όλο το επόμενο διάστημα, καθώς καταλαβαίνετε ότι η απομακρυσμένη εργασία, η τηλεεργασία αλλά και η τηλεκπαίδευση, αλλά και η ανάγκη για την ψυχαγωγία του κόσμου, θα δοκιμάσουν το επόμενο διάστημα τις δυνατότητες των δικτύων. Και αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Πήρε πρωτοβουλίες το Υπουργείο μας και χθες γίνανε συναντήσεις με τους εκπροσώπους των εταιριών, ναι, των παρόχων, ναι, έτσι ώστε να είμαστε σε μια συνεχή και διαρκή επικοινωνία για την διαχείριση αυτής της αυξημένης ζήτησης. Θεωρώ ότι πολύ εύκολα με βάση τα δεδομένα μπορεί να γίνει αυτή η διαχείριση με αποτελεσματικό τρόπο. Βεβαίως το Υπουργείο μας εξέδωσε κάποιες οδηγίες χρήσης των λειτουργιών αυτών, έτσι ώστε οι υποδομές να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν αυτές. Μπορώ να αναφέρω και κανένα δυο που νομίζω έχουν ενδιαφέρον. Η μία είναι ότι από συνήθεια πλέον όλες τις κλήσεις μας πραγματοποιούμε από κινητά τηλέφωνα. Καλό είναι να μην ξεχάσουμε και να μην ξεχνάμε και τα σταθερά τηλέφωνα μας. Δηλαδή, όπου μπορεί να γίνει μία κλήση από σταθερό τηλέφωνο, να γίνεται από αυτό. Έτσι, μην βαριόμαστε να σηκωθούμε να πάμε μέχρι το σταθερό, επειδή έχουμε το κινητό μας. Επειδή έχουμε απεριόριστο πρόγραμμα ή δεν ξέρω τι άλλο. Ένα άλλο είναι βεβαίως ότι πρέπει τις ώρες αιχμής, δηλαδή 9 το πρωί με 6 το απόγευμα, για να μπορέσει ακριβώς να γίνει η τηλεεργασία ή η τηλεεκπαίδευση, να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές οι δυνατότητες από περισσότερο κόσμο κάθε φορά, θα πρέπει να υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση στις εφαρμογές ψυχαγωγίας. Βεβαίως καταλαβαίνω. Τι αυτοσυγκράτηση τώρα να υπάρχει, να σας πω τώρα. Ειδικά στα παιδιά. Ο μπαμπάς δουλεύει στο κομπιούτερ. Τα παιδιά στο τάμπλετ. Η μαμά παραγαίνει από το άλλο τάμπλετ. Τα απαραίτητα. Θέλουμε βοήθεια, θέλουμε στήριξη. Εμείς και να σας πω και τι άλλο θέλουμε. Να σας πω δεδομένα. Παρακαλώ. Σωστά. Βεβαίως, δεδομένα. Δεδομένα θέλουμε. Θέλουμε προσφορές δεδομένων. Κοιτάξτε, αυτό είναι το δεύτερο στάδιο έτσι, των ενεργειών μας και των πρωτοβουλειών μας σε σχέση με τη λεγόμενη ψηφιακή αλληλεγγύη. Ήδη καλέσαμε όλους από τους εκπροσώπους της ΕΠΕ, των παρόχων κινητής τηλεφωνίας και όποιοι άλλοι σχετίζονται με την αγορά αυτή να κάνουν προσφορές σε μια πλατφόρμα συγκεκριμένη η οποία έχει ανοίξει. Είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε και στην Ιταλία και στη Βουλγαρία μέχρι ένα βαθμό και μάλιστα με επιτυχία στην Ιταλία ιδιαίτερη. Να βάλουν πλάτη πρέπει, κύριε Γιωργαντά, και οι εταιρείες. Θα βάλουν πλάτη, ήδη ξεκίνησαν οι προσφορές σε αυτήν την ανοιχτή πλατφόρμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τις επόμενες ώρες ή μέρες όλοι όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα θα κάνουν τις προσφορές τους. Εμείς καλέσαμε όλο αυτό τον κόσμο, όλους αυτούς να τα αποκριθούν. Να το γράψουμε, να το βάλουμε τίτλο. Ή είναι στον αέρα ακόμα. Όχι, αναμένουμε άμεση ανταπόκριση στο αίτημα για γιατί να σας πω τώρα κάτι. Μας ζητάτε να μείνουμε στο σπίτι. Καλά μας το ζητάτε. Οφείλουμε να το κάνουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καιρός για αυτοσυγκράτηση. Γιατί πολύ απλά. Και μόνο που μένουμε σπίτι, αυτοσυγκράτηση είναι, να ξέρετε. Για πολλούς. Θα παίξουμε μονόπολη. Πώς θα κάνουμε γυμναστική, άντε να κάνουμε καμιά γιόγκα, μα κάνω εγώ, θα έρθει το ανακυλόμενο με σηκώσει. Λοιπόν, θα παίξουμε με τους δεινόσαυρους, θα παίξουμε ό,τι είναι να παίξουμε, αλλά κάποια στιγμή σου λέει θέλω να δω και τάμπλετ. Και να έχει τη δυνατότητα μιας δωρεάν παροχής. Πολλά προϊόντα μπορούν να προσφερθούν από τις εταιρείες. Σας είπα ότι από χθες ήδη ξεκίνησε μια εταιρεία να το κάνει αυτό. Και μάλιστα η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί είναι για να υπάρχει μια δημοσιότητα στην προσφορά της κάθε εταιρείας. Είμαι σίγουρος ότι θα δείξουν την ευαισθησία και την υπευθυνότητα που πρέπει όλες τις εταιρείες. Και τις επόμενες λίγες ημέρες θα έχουμε μια μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό. Είναι αναγκαίο για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Δεν είναι μόνο δική σας αρμοδιότητα. Υπάρχει μεγάλη αγωνία. Γιατί λέτε και για την τηλεεκπαίδευση, υπάρχουν νοικοκυριά που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τάμπλετ ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν πρέπει να συνομιλήσετε, να συνεννοηθείτε και με την κυρία Κεραμέως, με το Υπουργείο Παιδείας. Μήπως θα πρέπει τα νοικοκυριά αυτά κάπως να βοηθηθούν. Τώρα κλείνουν τα καταστήματα.
εμπορικά. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και ειδικά σε έπρεπε να είχε προβλεφθεί αυτό όσο ήταν ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. Υπάρχει δυνατότητα από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ξέρετε, για να καλυφθούν άμεσες ανάγκες του πληθυσμού, να υπάρχει δυνατότητα της προμήθειας έξω από το μέτρο που υπάρχει για τα εμπορικά καταστήματα. Οι δυνατότητες υπάρχουν, αλλά φαντάζομαι η κυρία Κεραμέως θα τα αξιολογήσει, ειδικά ως προς τις μεγάλες τάξεις του λυκείου, στην οποία είναι αναγκαιότητα αυτό να συμβεί. Σε όλους βεβαίως, αλλά περισσότερο καταλαβαίνετε προς τις τάξεις του λυκείου, ιδίως στην τρίτη τάξη. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, οι δύο τελευταίες, δίνουν αυτές τις δυνατότητες και να είστε βέβαιοι ότι η πολιτεία, όπως το έπραξε μέχρι τώρα σε όλα τα βήματα, θα δείξει και εδώ την υπευθυνότητα και την ετοιμότητα που χρειάζεται για να δοθεί αυτή η δυνατότητα στον κόσμο που δεν την έχει. Ήδη η χθεσινή κίνηση προς τις εταιρείες είναι ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι και ό,τι άλλο πρέπει να γίνει, θα γίνει αναμέρα, ανασχεδιάσουμε. Με βάση τις ανάγκες. Για μιλήστε κι εσείς λίγο με το Υπουργείο Παιδείας να το δείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Ευχαριστούμε καλά. Την καλημέρα μου.